Πέρσι απέκλεισε τη Manchester United στα προημιτελικά με μεγάλη νίκη 2-1. Φέτος η Wolves της έβαλε και πάλι δύσκολα με το 0-0 στο Μολυνό. Μάλιστα ο διαιτητής ακύρωσε σωστά γκολ των Λύκων, αφού η κεφαλιά του Ντόχερτη βρήκε στο χέρι του και ο Ιρλανδός αμυντικός είχε κάτι να πει γι' αυτό. Με τον τρόπο που πλέον εφαρμόζονται οι κανόνες, γνώριζε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μετρήσει τον γκολ. Νομίζω ότι ο διαιτητής το κατάλαβε όταν η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Θεωρώ ότι έδωσε αμέσως ελεύθερο. Κοίτα, θα το καταλάβει να χτυπούσε στον ώμο μου. Όμως ήξερα ότι χτύπησε στο χέρι μου. Οπότε ναι, επέστρεψα στην άμυνα διότι ήξερα ότι δεν υπήρχε λόγος διαφωνίας. Ήξερα τι θα συνέβαινε. Η Wolves μετά από αυτή την καλή ομολογουμένως εμφάνιση είχε κάθε δικαίωμα να ελπίζει πως μπορεί να πάρει και φέτος τη μεγάλη πρόκριση απέναντι στους κόκκινους διαβόλους. Αυτή τη φορά μέσα στο Old Trafford. Η Wolves επέστρεψε πέρσι στην Premier League και κατάφερε να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο πραγματοποιώντας εξαιρετική πορεία, ενώ στο κύπελλο έφτασε μέχρι τα ημιτελικά όπου αποκλείστηκε από τη Watford. Ανάλογα καλή πορεία θέλει να κάνει και φέτος και στις δύο διοργανώσεις. Ο προπονητής Νούνο Εσπίριτο Σάντο έχει δημιουργήσει μια μικρή πορτογαλική παροικία. Από τον Ρουί Πατρίτσιο στο τέρμα, στον Ρούμπεν Βινάγκρε στην άμυνα και τους Νέβες Μουτίνιο στο κέντρο, έως τους Νέτο και Διόγκο Ζώτα στην επίθεση. Κάποιοι από αυτούς έχουν δείξει και τις ικανότητές τους στο τένις με τα πόδια. Ο Βέλγος Ντεντόκερ στα χαφ με Μεξικανός Χιμένες στην επίθεση και ο Τραωρέ επίσης στη γραμμή κρούσης ξεχωρίζουν μαζί με τους Πορτογάλους στους Wanderers. Γενικά πάντως στη Wolves ακολουθούν μια πιο προχωρημένη τακτική στα social media, αφού υπάρχουν και μίνι επεισόδια με προκλήσεις για τους παίκτες που βγάζουν αρκετό γέλιο. Κάποιοι τραυματισμοί παικτών έχουν προβληματίσει τον Νούνο Εσπίριτο, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η ομάδα του ψάχνει στη μεταγραφική αγορά για ενίσχυση. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Υπάρχουν αρκετές φήμες, αρκετά ονόματα που συνδέονται όχι μόνο με τη Wolves αλλά και με άλλες ομάδες. Τα περισσότερα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να φέρουμε παίκτες και θα φέρουμε παίκτες στο κλαμπ. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζονται σωστές αποφάσεις για μας για να φέρουμε παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν και να φέρουν κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά στην ομάδα. Η Wolves μετράει 4 κατακτήσεις κυπέλλου Αγγλίας και άλλες 4 συμμετοχές σε τελικό. Όμως η τελευταία φορά που βρέθηκε εκεί ήταν πριν από 60 χρόνια.